αυτές οδηγίες και ψυχολογικά προβλήματα υπάρχουν? Όχι, όχι. Ελπίζω να παίξουμε έξυπνα, γερά με πάθος, γερά στην άμυνα πάρα πολύ. Παναθηναϊκός προηγείται με 2-0. Το όμιλ για τον Τζόνσον. Κίνηση να πλησιάσει. Σοφαρίζει ο Αμερικανός. Οι ξένοι μίλησαν στα πρώτα καλάθια λοιπόν των ομάδων. Και Κούσμα στο Παναθηναϊκό. Τόμιτς. Βολκόφ. Εδώ οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού. Τόμιτς. Ο Τζόνσον. Προσποίηση στον Αλβέρτη. Ξέφυγε, δεν μπόρεσε να βρει την μπάλα ο Βράγκοβιτς. Τη βρήκε ο Φασούλας και το σκορ 2-4. Φέρει στον Ολυμπιακό, αντίπαλοι εδώ. Μάχη για το rebound, κερδίζει μακριά από το καλάθι ο Βολκόφ. Ο Τόμιτς μέσα στη ρακέτα, στέκεται, σουτάρει, αστοχή. Κερδίζει όμως το rebound αναπάντεχα. Το νέο καλάθι και ο Ολυμπιακός μπροστά με 3 πόντους. 5 δευτερόλεπτα πριν συμπληρώσουμε το πρώτο μετάλλιο. Δεν υπάρχει βέβαια καμία σχέση με αυτό το ξυλίκι που παίζει λιμός. Είναι όμως πολύ στιχτές οι άμυνες. Ο Τζόνσον βρήκε την ευκαιρία από την εξαιρετική πάσα του Σιγκάνα. Δεν έχουμε ακόμα εύστοχο σούτ από τα 6-25. Μετά από 9 λεπτά παιχνιδιού, Φασούλας που κερδίζει. Προσποίηση στο Βράγκοβιτς. Θα τον νικήσει αυτή τη φορά ο Παναγιώτης Φασούλας. Στη μάχη των δύο θηρίων. Και το σκορ 9-15. Ολυμπιακός προβάδισε με 6%. Ίσως πάντως να θυμίζει το πρόβλημά του, το πρόβλημα που έχουν Δημήτρη οι παίκτες του Ολυμπιακού στο ποδόσφαιρο. Κάνουν συνεχώς τα πέναλτι. Θα φαίνεται ανέβηκε κάπως η ψυχολογία και τον Μεν και τον Δέο. Παχατουρίδη σκόραρε με πέναλτι την Κυριακή. Τώρα ο Πάσπαλη πέτυχε τις βολές. Να ο Τάρλατς με την είσοδο του. Αμέσως δίνει λύση επιθετική. Το τέλος του πρώτου μέρους. Σιγάλας που θέλει να απαντήσει και τα καταφέρνει. 18-20. Πολύ γρήγορο το παιχνίδι. Με λαθασμένες πάντα βέβαια τελικές ενέργειες. 4,5 λεπτά πριν το τέλος του ημιχρόνου. 21-21 το σκορ. Νάγκητς. Τζόνσον. Ο Γιαννάκης τον πιέζει. Μπακασιάς από την εσωτερική. Αφήνει στον Τάρλατς. Εκπληκτική ενέργεια των παιχτών του Ολυμπιακού. Εκπληκτική ομαδική ενέργεια. Με τον Τάρλατς θα τελειώνει τη φάση. Ακόμα 9 δευτερόλεπτα για το τέλος του ημιχρόνου. Το σερί 6-0 του Παναθηναϊκού του έχει δώσει το προβάδισμα στο σκορ με 29-25. Θα μειώσει ο Ολυμπιακός ακριβώς την εκπνοή. Το σκορ έγινε 29-27. Έχουν την μπάλα Τόμιτς και Τάρλατς και προσπαθούν να βγάλουν στην επίθεση τον Ολυμπιακό. Βολκόφ για το Σιγάλα που τελειώνει τον εφνιδιασμό των Ερυθρολεύκων. 31-29. Το πρώτο καλάθι για τον Ολυμπιακό μετά. Να δούμε τον Γιαννάκη εδώ με τον Πασφαλή. Θέλει να γυρίσει. Κλέβει ο Σιγάλας. Τόμιτς για τον Βολκόφ που αποφεύγει τον οικονόμου. 3-1 οι παίκτες του Ολυμπιακού και βέβαια τελειώνει εύκολα ο Τζόνσον τη φάση. Έχουμε σκορ 4-4 στο δεύτερο ημίχρονο. Κόντρα μεταξύ των δύο. Η οποία βέβαια μετουσιώνεται, γίνεται τυπική μέσα στις γραμμές του γηπέδου. Όπως... είναι πολλές λύσεις με επιθετικά ριμπάνω στο Παναθηναϊκό. Τζόνσον εδώ. Πλησιάζει και θα βάλει το καλάθι μπροστά στον Γιαν Βράγκοβιτς που επιχείρησε να του κλείσει τον δρόμο. Πρώτο 40-35 το σκορ. Μπακατιάζει με τον Άκη. Μαρκάριο οικονόμου πολύ μακριά τον Βολκό. Παίζει και πολύ καλή άμυνα ο νεαρός που εδώ βάζει το χέρι για να κλέψει από τον Τζόνσον. Τζόνσον από τα 6-25 πιεζόμενος από τον Αλβέρτη, εύστοχος το πρώτο τρίποντο του Ολυμπιακού και είδατε κάτω από ποιες συνθήκες. 5-38 η μεγαλύτερη διαφορά για τους πράσινους στον αγώνα, 7 πόντων. Νάγκης για τον Τζόνσον. Απαντάει με 3, ναι. Να λοιπόν που πήραν φωτιά από τα 6-25 οι δύο ομάδες. Ο Τζόνσον ευστοχή για δεύτερη συνεχόμενη φορά, φτάνει τους 21. Πάσπαλη που έχει 17 πόντους. Κλέβουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Βολκό που θα τελειώσει. Ναι, μπροστά στο Ζαργο Πάσπαλη. Που φοβήθηκε εκεί για να μην χρεωθεί με το τρίτο προσωπικό του φάουλ. Έτσι ο Βολκό βρήκε την ευκαιρία στον Σάσα Βολκό. Πολύ καλή άμυνα των παιχτών του Ολυμπιακού στην επαναφορά των πρασίνων. Ο Μπακαρτιάς όμως έβγαλε και πάλι την παλέκτο γηπέδου. Αυτό που σας λέγαμε, οι δύο από τους τρεις βασικούς ψηλούς του Ολυμπιακού με 4 φάουλ και ο Φασούλας στον πάγκο. Κλέβει ο Τζόνσον από τον Πάσπαλη που έπεσε στο έδαφος. Ο Μπακατιάς περνάει τον Αλβέρτη και δεν ξέρω τι έχει στηρίξει ο Μπραζάουσκας. Τι θα δείξει, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού ζητούν αντιαθλητικό φάουλ. Πράγματι αυτό στηρίζει ο Μπραζάουσκας που είδε τον Μπακατιά. Ξέφυγε ο Παναθηναϊκός με 7 πόντους, 45-38. Απάντησε με ένα σερί 5-1 που τώρα γίνεται 6-1. Πλησιάζοντας τους δύο πόντους, 46-44, και έχουν την ευκαιρία οι Ερυθρόλευκοι να αυξήσουν το σερί τους, καθώς θα παίξουν την μπάλα από πλάγια, έχουν δηλαδή δικαίωμα για μία ακόμα επίθεση.
Στην οποία αν ευστοχήσουν θα ισοφαρίσουν ή με και σου τριών πόντων μπορεί και να προηγηθούν. Για να δούμε. Σιγάλας με τον Τζόνσον. Πράγματι στάρει για 3 ο Τζόνσον και δίνει προβάδισμα στον Ολυμπιακό. Το σερί λοιπόν φτάνει στο 1-9 για τους ερυθρόλεπτους που προηγούνται με 46-47. Ο Έντι Τζόνσον με 3 συνεχόμενα τρίποντα έχει φτάσει τους 24 πόντους και κάνει ένα μεγάλο δεύτερο ημίχρονο. Πάσφαλη. Το σουτ με ταμπλό. Ο Μπακατσιάς στο Τζόνσον. Το πιέζει ο Οικονόμου. Φάουλ από τον Νίκο Οικονόμου στον Έντι Τζόνσον. Ο Πάσφαλης στην γρήγορη επίθεση. Αφήνει την μπάλα πίσω ο Μαυροβούνιος, τον πιέζει ο Σιγάλας. Επιθετικό φάουλ από αγωνιά του Πάσφαλη στο Σιγάλα. Εδώ ο Ζάργο Πάσφαλη, το τρίτο του φάουλ και είναι επιθετικό μετά την επαφή του με τον Σιγάλα. Ο Πάσφαλη αστοχή. Το rebound από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Και να ο Σιγάλας που πηγαίνει για να τελειώσει τη φάση. Έχουμε φάουλ για να δούμε αν θα δείξει και δύο πόντους ο Μπραζάουσκας ή όχι. Το φάουλ είναι του Αλβέρτη, μετράει το καλάθι, μπάλα έχει αναπηδήσει. Είχε χτυπήσει το ταμπλό και κατέβαινε κατά την άποψη του διαιτητή. Για να δούμε εδώ και αυτή τη φάση την αμφισβητούμενη με το Σιγάλα. Να σου πάρει, ναι, ταμπλό στην κάθοδο. Το κόψιμο του Μπράγκο στον αγώνα κυπέλου απέναντι στον Ολυμπιακό. Ένα παιχνίδι που γίνει στο Sporting. 5 δευτερόλεπτα κρατάει την μπάλα ο Πάσφαλη που τα βάζει με τον Αλβέρτη. Όπως τον βλέπετε εδώ, είναι εκνευρισμένος ο Ζάρκο Πάσφαλη που ο Αλβέρτης δεν πήγε να του δώσει βοήθεια. Δεύτερο σκόρερ πίσω από τον Πάσφαλη που έχει 17 για τον Παναθηναϊκό. Ακόμα 1-48. Τόμιτς. Τζόνσον έξω από τα 6-25. Πυροβολή για 3 και ευστοχή. Με μια άμεση κίνηση ο γρήγορος Έντι. Τον βλέπετε εδώ. 4-8 τα τρίποντα του. Βελτιώθηκε κατακόρυφα στην επανάληψη. Όπου σημείωσε και τα 4. Είχε 0-4 στον νόμο. Το κόβει ο Τάρλατς. Μαζεύει ο Φασούλας και πάλι μπάλα στον Τζόνσον. 1-18 για το τέλος. 52-53. Προβάδισμα στον Ολυμπιακό. Φωνάζει ο Κιουμουρζόγλου, φωνάζει και ο Ιωαννίδης. Φοβερή ατμόσφαιρα του φιλάθλου των δύο ομάδων μας. Και σε όλα καθαρή. Τίποτα το άσχημο, τίποτα το αντιαθλητικό, ούτε ένα κακό σύνθημα την ώρα που ξεκίνησε το μάτς. Είναι τεράστια η αγωνία βέβαια. Και ούτε ένα κέρμα μέσα στο γήπεδο. Να σημειωθούν 8 δευτερόλεπτα. Το τελευταίο λεπτό του κρίσιμου μεγάλου ημιτελικού. Τρίποντο του Τόμιτς, 52-56. Στην κρίσιμη στιγμή ο Ολυμπιακός μιλάει από τα 6-25. Με δύο συνεχόμενα τρίποντα του Τζόνσον και του Τόμιτς. Προηγείται με 4. Οικονόμου στον Αλβέρτη που σουτάρει για 3. Άστοχος στο rebound από τον Τζόνσον. Που αφήνει στον Τόμιτς. Το τι γίνεται από τους φίλους του Ολυμπιακού δεν περιγράφεται. 33 δευτερόλεπτα ακόμα και έχουμε φάουλ του Αλβέρτη. 4 τρίποντα του Τζόνσον στο δεύτερο ημίχρονο και το ένα πριν από λίγο του Τόμιτς για τον Ολυμπιακό που δεν είχε κανένα εύστοχο στα 8 που επιχείρησε στο πρώτο μέρος. Ο Σιγάλας με την πρώτη βολή κάνει το σκορ 52-57. 9 η πόντη του Γιώργου Σιγάλα που έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στον Πάσφαλη στο δεύτερο μέρος στην άμυνα. Και με τη δεύτερη βολή 52-58, 33 δεύτερα ακόμα. Ο Ιωαννίδης έχει μπει μέσα στο γήπεδο όπως βλέπετε. Βράνκοβιτς πολύ μακριά στον Πάσφαλη που θα σουτάρει για 3, δεν έχει άλλη επιλογή. Το rebound του Τάρλατ. Ο Φασούλας βγαίνει μπροστά με τον Τζόνσον που αφήνει με lay-up, αστοχή, μαζεύει και πάλι. Το πιέζει ο Παταμπούκας, κρατάει την μπάλα 12 δευτερόλεπτα. 52-58, Τόμιτς, Σιγάλας. Το παιχνίδι εδώ τελείωσε, 4 δευτερόλεπτα, 3, ο Τάρλατ για 3, αστοχή, 1, κανένα, 52-58. Ο Ολυμπιακός είναι στο τελικό, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην ιστορία του Ολυμπιακός. Μετά το Τελαβίβ, τη μεγάλη του νίκη επί του Παναθηναϊκού με 77-72 πέρυσι στις 19 Απριλίου, σήμερα εδώ στη Σαραγώσα. Σε ένα γήπεδο που ο Ιωαννίδης πέρασε το 90 και πικράθηκε πολύ με τον Άρη. Είναι ο νικητής, έξαλλοι πανηγυρισμοί, οι παίκτες του Παναθηναϊκού φεύγουν περίληπτοι, ο Γιαννάκης κουτσένοντας, ο αρχηγός της Εθνικής που δεν μπόρεσε να προσφέρει, λαθωμένος στο δεύτερο ημίχρονο, 52-58. Οι αγκαλιές των παιχτών του Ολυμπιακού που πανηγυρίζουν για το μεγάλο τους τριάμπο, για τη μεγάλη τους νίκη, ο Ολυμπιακός που στα τελευταία 3 λεπτά έκανε ένα σερί 8-2. Το 50-50 έγινε 58-52 και το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό πήγε στους ερυθρόλευκους. Βλέπετε τι γίνεται εδώ. Το Τόμιτς με τον Γιώργο Σαλονίκη, τον αντιπρόεδρο του ΤΑΚ Ολυμπιακός. Το Σιγάλα, τους ερυθρόλευκους έτσι, όπαντος. Γιάννη Διάσου, για μου αμέσως.